Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαι εδώ για να σας πω τα ζώδια του Μαΐου και με ένα μπλουζάκι το οποίο τσαλακώθηκε παρότι μ' αρέσει το χρώμα του, γράφει κιόλας Enjoy Character Spirit, καλό ώρα, το οποίο όμως έχει γίνει πατσαβούρι διότι έβαζα πλυντήρια, με την αφρικανική σκόνη μαζεύτηκε πολύ πράγμα. Τι να κάνεις, να τα βγάλεις έξω, να τα πλώσεις, χειρότερα θα γινόταν από ό,τι πριν τα πλύνεις. Να τα βάλεις με μια πλώστρα μες στο σπίτι, θα πάνε οι γάτες, θα τα κάνουν καινούργια. Οπότε τώρα αναγκαστικά βάζω συνέχεια πλυντήρια και έχω τη γίνη μες στη τσαλάκα. Δεν πειράζει όμως, με αγαπάτε και έτσι. Μαλλί, εντάξει, ό,τι μπορούσα καλύτερο έκανα, διότι ασπρίζουμε και στους κροτάφους. Αυτό είναι το ωραίο δηλαδή. Ασπρίζεις που ασπρίζεις. Άσπρισε, άμα γυρίσω το μαλλί μου ανάποδα, δεν είναι υπάρχουν άσπρες. Θα βγαίνω δηλαδή σε λίγο με το μαλλί ανάποδα, έτσι, σαν τους σχηματαλάβες. Διότι πάει και ασπρίζω στους κροτάφους, εδώ και στη χωρίστρα, δηλαδή εκεί που φαίνεται. Έλεος. Λοιπόν, για να μην κάνουμε πολλές εισαγωγές, θα σας πω μονάχα τα τελευταία νέα μου. Έδωσα την τελευταία δόση της εφορίας, τον έμφυα, και του πλήρωσα και τη ΔΕΗ. Κοιτάω το λογαριασμό μου μέσα στο TaxisNet, μηδενικός. Παιδιά, τι ανακούφιση ήταν αυτή, ειλικρινά σας μιλάω. Τέτοια ανακούφιση νιώθεις μόνο όταν φοράς 2,5-3 ώρες ψιλοτάκουνα 12 και τα βγάζεις και λες, αχ. Από την άλλη βέβαια έμεινα penniless, που λένε οι Εγγλέζοι, povera, πολκα μιζέρια που λένε οι Ιταλοί, δηλαδή άφραγγοι εντελώς, αλλά δεν πειράζει. Στα ντουλάπια υπάρχουν τρόφιμα, οι γάτες έχουν τρόφιμα. Θα περάσει και αυτή η εβδομάδα, διότι να ξέρετε ότι τη μεγάλη εβδομάδα δεν λέω χάρτες. Συνεπώς μη μου στείλετε μέχρι τη Δευτέρα του Θωμά κανένα μήνυμα ή κανένα τηλεφώνημα που μου λέει θέλω να μου πεις το χάρτη. Μεγάλη εβδομάδα δεν. Είναι εβδομάδα κατάνοιξης, δεν κάνω τέτοιες δουλειές. Συν το γεγονός ότι χρειάζομαι κι εγώ ένα διάλειμμα για να μην πάω δεμένη έτσι στο δρομοκαίτιο. Ένα τελευταίο που θέλω να πω είναι το εξής. Να πω συλληπιτήρια στον κύριο Καλιάνο που έχασε τον μπαμπά του και απ' την άλλη να του πω ότι είναι πάρα πολύ τυχερός γιατί δεν έχει μπει 1η Μαΐου διότι αν έκανε τέτοια φασαρία στους γιατρούς μετά την 1η Μαΐου θα τον πηγαίνανε και μέσα, κύριε Καλιάνο μου. Και τώρα για τα χάλια της υγείας βέβαια. Αν πιστεύετε ότι δεν φταίτε σε τίποτα εσείς και το κόμμα σας, τι να σας πω. Πάντως συλληπιτήρια, λυπάμαι πολύ για τον μπαμπά σας, καταλαβαίνω τον πόνο σας, αλλά ίσως ήταν μια ευκαιρία, ένα καλό που πρέπει να βγει, να δείτε τι τραβάει ο υπόλοιπος κόσμος, διότι όταν εσείς που είστε βουλευτής σας έχουν γραμμένο εκεί που δεν πιάνει μελάνη, φανταστείτε που μας έχουν γραμμένους εμάς. Και να σας πω και ένα περιστατικό έτσι που μου είπε, που περιέγραψε μια φίλη, η οποία μπήκε στο νοσοκομείο με πόνο στην καρδιά, νέα κοπέλα, τη βάλανε γρήγορα οι γιατροί, κυρίως καινούργιοι γιατροί, είναι αυτοί που κάνουν τις πρακτικές τους, την εξέτασαν, υπήρχαν και άλλοι πολύ μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι στα Ράτζα, τους λέει όλοι αυτοί, λέει όλοι αυτούς δεν προλαβαίνουμε να τους δούμε εγκαίρως, προσπαθούμε να... Πάντα να βάζουμε προτεραιότητα τα πιο δύσκολα περιστατικά και κυρίως τους νέους ανθρώπους που μας ενδιαφέρει να μην φύγουν από τη ζωή. Καταλάβατε, δηλαδή ό,τι προλάβουμε. Διότι είναι και λίγοι και χωρίς και στο νοσηλευτικό και το ιατρικό προσωπικό. Τα έχουν πάρει και στην κράνα γιατί δεν πληρώνονται καλά. Τους εμβολιάσανε, ξέρουν τώρα ότι και τα λένε ένας-ένας. Τώρα όποιο γιατρός συναντάω μου λέει τα εμβόλια, χάλια. Λέω, αχ, και όταν τα έλεγα, ξέρετε πόσοι γιατροί φίλοι μου κόψανε την καλημέρα. Μου κόψανε την καλημέρα, παιδιά, γιατί τους έλεγα, μην το κάνεις το εμβόλιο, γιατί με την πολυαστρία και αυτά. Και τώρα μου λέγανε, εσύ ξέρεις καλύτερα από μας. Τώρα τι να απαντήσω εγώ. Ότι ξέρω καλύτερα, ιατρικός, όχι. Αλλά μελλοντολογικός, ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι γιατροί τα ξέρουν όλα, οι δικηγόροι τα ξέρουν όλα, οι πολιτικοί καλάκτικοι τα ξέρουν όλα. Και, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι πλέον, αν πας σε δημόσιο νοσοκομείο, πρέπει να κάνεις το σταυρό σου, καμιά φορά και σε ιδιωτικό, να βγεις ζωντανός. Αυτή είναι η υγεία της σήμερα ημέρα. Και
ίσως ήρθε η ώρα να το διαπιστώσουν και αυτοί που είναι υπεύθυνοι για το χάλι της. Δεν είναι η μόνη υπεύθυνη. Βέβαια, έχουν προηγηθεί και άλλες κυβερνήσεις που είναι πολύ υπεύθυνες, το ΠΑΣΟΚ κατά κύριο λόγο με το μνημόνιο, και ο ΣΥΡΙΖΑ τα έκανε λίγο, αλλά τόσο πολύ χάλια. Η Νέα Δημοκρατία το αποτελείωσε το σύστημα δύο φορές. Λοιπόν, δεν λέω άλλα γιατί θα πέσει και αυτό το βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε like, μην ξεχνάτε να γράφεστε στο κανάλι. Είναι φοβερό, παιδιά, αυτό που μου συμβαίνει. Δηλαδή να με παίρνουν τόσοι άνθρωποι και να μου λένε σε παρακολουθώ, αλλά δεν έχω κάνει εγγραφή γιατί δεν ξέρω πώς γίνεται. Πατάτε εγγραφή, τάκ, ένα κουμπάκι είναι. Δεν πληρώνετε τίποτα. Άλλο η συνδρομή, άλλο η εγγραφή. Και αν δεν μπορείτε να το πατήσετε το κουμπάκι, είναι γιατί πρέπει να ανοίξετε Gmail, δηλαδή λογαριασμό στην Google, το οποίο μπορεί να σας το κάνει οποιοδήποτε πανεύκολα. Δηλαδή το να έχω 2-3.000 άτομα που με βλέπουν και δεν έχουν γραφτεί στο κανάλι, με ξεπερνάει. Επίσης, να το λέτε και σε άλλους ανθρώπους, και ιδίως τα παιδιά σας, θέλω νεανικό κοινό. Θέλω νεανικό κοινό, διότι το κοινό μου είναι κυρίως από 30 και άνω. Και θέλω να ανέβει αυτό το κανάλι τουλάχιστον από τα 15 με 20.000 για να μην πέφτουν τα βίντεο μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κάντε ό,τι μπορείτε. Σε εσάς βασίζομαι. Αλλιώς πρέπει να πληρώσω διαφήμιση στην Google και πάει ένα 50 το μήνα. Δηλαδή δεν έχω. Δεν έχω. Είμαι πτωχό. Πτωχό. Πτωχή πλην τη μία αστρολόγος. Οπότε πρέπει να κάνετε κι εσείς ό,τι μπορείτε να με βοηθήσετε. Δεν σας ζητάω λεφτά. Σας ζητάω να κάνετε εγγραφές. Εγγραφές, εγγραφές και like. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι περιμένει τα ζωδιάκια το Μάιο μήνα και νομίζω ότι περισσότεροι θα μείνετε ευχαριστημένοι. Ξεκινώντας από τους κρύους, που βέβαια έχετε τον Άρη στο ζώδιό σας, ο Άρης είναι ο κυβερνήτης σας, όταν ο κυβερνήτης μας περνάει από το ζώδιό μας είναι κάτι καλό, συνήθως, αν δεν κάνει αρνητικές όψεις, εδώ κάνει μια όψη με το χείρονα κάποια στιγμή, να σας πω πότε, αργεί στις αρχές του άλλου μήνα, και μια όψη με το βόρειο δεσμό, που να δω λίγο που βρίσκεται αυτός, ναι, περίπου στα μέσα του μήνα, αλλά είναι στο ζώδιό σας και είναι δυνατός και αυτό σας δίνει μια παραπάνω ενέργεια. Επίσης, αυτό που έχει το πρώτο 15ήμερο είναι και ο Ερμής, που σας κάνει επικοινωνιακούς. Αυτό είναι πολύ καλή παλάντζα, διότι έχετε Κρόνο Ποσειδώνα στο 12ο και είστε κάπως κλεισμένοι οι κρύοι και σε μια μοναχικότητα, σε μια μύρλα, σε μια κακομοιριά. Αυτός ο Ερμής θα σας κάνει πιο επικοινωνιακούς. Και βεβαίως αυτή η πολυαστρία στον Ταύρο σίγουρα θα παίξει πολύ τα οικονομικά, αλλά και, και μια τάση για ειδονές έχετε εσείς και να ευχαριστείτε τον εαυτό σας, κρύοι, και πολύ καλά κάνετε. Πώς μπορώ να το δείξω τώρα αυτό. Εδώ πίσω είναι το γατάκι Μπελάς, αυτό που νιαουρίζει. Λοιπόν, και σας έλεγα λοιπόν ότι παίζουν πολλά στα οικονομικά, θα έχετε έσοδα και κάποια έξοδα. Νομίζω τα έσοδα για τους πιο πολλούς κρυούς, αν δεν έχετε προβλήματα, θα είναι περισσότερα, ειδικά όταν δεν θα παίζει ο Πλούτωνας με τους άλλους πλανήτες. Άρα θεωρώ, δηλαδή, εντάξει, αρχές του μήνα, Αφροδίτη Πλούτωνας, κάπως κάτι πρέπει να δώσετε κι εσείς, τώρα τον έμφυα, τι είναι, δεν ξέρω. Αλλά όσο περνάνε οι μέρες και παθαίνει έτσι η πολυαστρία στον τάφο, θεωρώ ότι θα έχετε και έσοδα αρκετά. Τώρα, από τις 21 που αρχίσουν οι πλανήτες να μπαίνουν στους διδύμους, μου ετοιμάζεστε για ταξιδάκια οι περισσότεροι. Πολλοί θα κάνετε ταξιδάκια, διήμερα, τρίμερα, πενθήμερα, δεν ξέρω τέλος πάντων πόσα, ή αν θα κάνετε προώρες διακοπές. Θα έχετε πολύ καλή επικοινωνία με τους γύρω σας, θα ανοίξετε καινούργιες επαφές, χαρές από συγγενείς, αδέρφια κτλ. Πιο καλή επικοινωνία με τους ανθρώπους γύρω σας και βεβαίως έσοδα από δουλειές που έχουν να κάνουν με μετακίνηση, με εμπόριο, με διδασκαλία, με ηλεκτρονικές συσκευές, με ταξίδια, με ξένες γλώσσες, με μαθήματα και λοιπά και λοιπά. Δηλαδή πάρα πολύ κρύοι θα έχετε καινούργιες δουλειές οι οποίες είναι και ευχάριστες και ίσως έχουν και έτσι και αρκετή μετακίνηση και επικοινωνία που σας αρέσει. Μόνο σκοτεινό σημείο, ο Κρόνος Ποσειδώνας στο 12ο, προσέχετε την υγεία σας και την ψυχολογία σας, πόρες ώρες νταουνιάζεστε πολύ άσχημα. Θα σας έλεγα να βλέπετε τα θετικά, να εστιάζετε στα θετικά, αυτό είναι το μήνυμα που σας δίνουν τα άστρα για τον Μάιο και φυσικά όσον προχωράει ο μήνας και φτάνει προς το τέλος του, τα πράγματα είναι για σας όλο και καλύτερα. Και περνάμε στον Ταύρο.
που έχει μία πολυαστρία στο ζωδιό του και την Αφροδίτη που είναι ο κυβερνήτης του. Και εσείς και οι κρύοι έχετε τον κυβερνήτη σας στο ζωδιό σας. Καλό αυτό. Τις πρώτες μέρες του μήνα όμως ο κυβερνήτης σας η Αφροδίτη κάνει τετράγωνα με τον Πλούτονα. Αυτό δεν είναι καλό μάτια μου και ειδικά για τις σχέσεις και τα οικονομικά σας. Ζορίζεστε λιγάκι εκείνες τις μέρες. Κάπως στραβώνουν τα πράγματα. Έχετε και έναν Άρη με έναν Ερμή στο 12ο, συσσωρευμένος θυμός, κλείσιμο, νευρά. Μετά τις 15 αυτό φεύγει, αλλάζει λίγο, γιατί μπαίνει Ερμή στο ζωδιό σας, κάνει πάλι τετράγωνα με τον Πλούτονα, όμως πάλι απαγορεύσεις. Δηλαδή έχετε απαγορεύσεις στο να μετακινήσετε και στο να μιλάτε με έναν τρόπο. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Παρ' όλα αυτά, όσο περνάει ο μήνας, επειδή η πολυαστρία έχει κυρίως καλούς πλανήτες, δηλαδή Ήλιος, Ερμής, Αφροδίτη, Δίας, υπάρχει βέβαια και Ουρανός, σταθερά, θεωρώ ότι θα έχετε μία πρόοδο προσωπική. Ενώ όταν οι πλανήτες από τις 21 σταδιακά μπαίνουν στους διδύμους, αρχίζουν και σας έρχονται λεφτάκια επιτέλους. Λεφτάκια που εσείς οι Ταύροι τα θέλετε, τα αγαπάτε, καλώς ή κακώς και πιο ανιδιοτελής Ταύρος τα λεφτά τα θέλει, γιατί του αρέσει να ζει με άνεση και να νιώθει ασφάλεια. Προσέξτε την υγεία σας όλο το μήνα λόγω του Άρη στον κρυό και κυρίως πονοκεφάλους, το πρόσωπο, το δόντια, μάτια, αυτιά κτλ. Μύτες και όλα αυτά για χτυπηματάκια και ή για τίτιδες και δόντια, πόνους κλπ. Προσέξτε λίγο τα ατυχηματάκια, πυρετούς απότομους ή ιώσεις και βεβαίως ένα άλλο θέμα που είναι να προσέξετε είναι τις φιλίες σας, διότι με κρόνο Ποσειδώνα στον 11ο έχετε πολλούς κρυφούς εχθρούς που θα φανερωθούν φιλεχθρούς, δηλαδή φίλους που είναι τα επαγγελματικότητα εχθροί και θα δείτε ότι τελικά δεν σας αγαπάνε όσο νομίζετε και θα απογοητευτείτε. Παρ' όλα αυτά, σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι ο μήνας είναι συμπαθητικούλης, παρότι θα έχετε μερικές πολύ έντονες στιγμές και με καυγάδες και με κλεισίματα και με νεύρα και με όλα αυτά και με κάποια θεματάκια υγείας, αλλά προς το τέλος του σας φέρνει λεφτάκια και αρχίζετε και ισορροπείτε. Περνάμε στους διδύμους. Ο μήνας μέχρι τις 21 είναι θέλω να κλειστώ στο καβούκι μου, να μην ακούω τίποτα, να μην βλέπω τίποτα, μην μου μιλάτε γιατί έχω τα νεύρα της αρκούδας. Όμως και σε αυτά τα νεύρα θα συντελέσει και ο Άρης με τον Ερμή στον 11ο σας, που από τη μία θα σας παίρνουν όλοι οι φίλοι σας για να βλέπουν τι κάνετε και γιατί σας αγαπάνε και αυτά, αλλά από την άλλη θα σας παίρνουν και θα σας παραπονιούνται, με κάποιους θα εκνευριστείτε και όλας μπορεί και να αρπαχτείτε. Γενικώς θα θέλετε να κλείνεστε στον εαυτό σας και ειδικά τις μέρες που η Αφροδίτη κάνει τετράγωνο με τον Πλούτονα, αρχές-αρχές, και μετά ο Ερμής με τον Πλούτονα, που ο Ερμής είναι κυβερνήτης στον Ταύρο, 16 του μήνα μέχρι τις 21 περίπου, δεν θα θέλετε να βλέπετε άνθρωπο. Η υγεία σας μέχρι τότε είναι μία πάνω, μία κάτω, προσέχετε στις καταχρήσεις, αυτό είναι το κυριότερο πρόβλημα, αλλά μετά, τζουπ! 21 μπαίνει ο ήλιος στο ζωδιό σας, τρίγωνο με τον Πλούτονα, μετά η Αφροδίτη, τρίγωνο με τον Πλούτονα και μετά ο Δίας, τρίγωνο με τον Πλούτονα, κάτι που θα ωφελήσει όλους τους διδύμους που αρχίσατε να έχετε από εκεί και μετά εξαιρετική τύχη, παιδιά, και ειδικά πρώτα γεννημένοι τις πρώτες μέρες, δηλαδή τον Μάιο, και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Αρχίζετε λοιπόν να έχετε ιδιαίτερη τύχη με αυτό το τρίγωνο και στα οικονομικά σας και γενικότερα. Θα έλεγα λοιπόν να κάνετε υπομονή και να περιμένετε την τελευταία εβδομάδα του μήνα που θα αρχίσει να σας δίνει πολύ περισσότερα και πιο θετικά πράγματα. Προσέχετε λίγο τις καταχρήσεις στην υγεία, ειδικά αν τρώτε πολλά γλυκά, μαζευτείτε λιγάκι. Το Πάσχα μην το πολύ ρίξετε στο φαΐ, normal πράγματα, έτσι τόσο όσο. Να τρώμε και κανένα σαλατικό, να μην βουτάμε μόνο τις πετσούλες από το αρνάκι. Όταν θα κάνουμε την νηστεία, όσο κάνουμε την νηστεία, να μην τρώμε 6 κιλά μακαρόνια για να χορτάσουμε. Άρα χρειάζεται μια ισορροπία στη διατροφή. Κατά τα άλλα πάντως θεωρώ ότι και εσείς είστε από τα ζώδια που θα ευνοηθούν και από το τέλος του μήνα και μετά έρχεται περίπου μία χρονιά που ο Δίας και ο Πλούτονας είναι στο πλευρό σας, πολύ δυνατοί και οι δύο πλανήτες, οπότε θα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, όσα εμπόδια και να μπουν και όσο και να σας δυσκολεύει ο χρόνος, θα λάμψετε. Και περνάμε στους καρκίνους. Αφενός έχετε έναν Άρη και έναν Ερμή στην αρχή του μήνα στον κρυό που σας κάνει τετράγωνο. Δυσκολία στην επικοινωνία, τσαντίλα στη δουλειά. Αλλά
είναι στο δέκατο ηλιακό σας και ο Άρης στο δέκατο ηλιακό είναι σε έξαρση, που σημαίνει κάτι καινούριο θα βγει στα επαγγελματικά σας και ίσως με θέση ισχύως ή με πολύ καλές πλάτες πίσω σας. Κρατήστε το αυτό, είναι καλό. Αυτός ο Άρης εκεί πέρα μπορεί να σας κάνει τετράγωνο, να σας πάει τα νεύρα, να είστε στην τσιτά, να θέλετε να δείτε κόσμο και κοσμάκι, αλλά σας δυναμώνει στο θέμα της καριέρας. Όλοι οι πλανήτες στον Ταύρο κάνουν εξάγωνο με το ζώδιό σας, ό,τι όψεις και να κάνουν, άρα όσο υπάρχει πολυαστρία στον Ταύρο, εσείς client mind, καλά περνάτε, με τους φίλους σας θα παχτείτε λίγο, με τα παιδιά σας μπορεί να ανησυχήσετε, να τρέξετε λίγο παραπάνω, αλλά δεν έχετε ιδιαίτερα προβλήματα και με το που θα μπουν οι πλανήτες στους δίδυμους θα πάνε στο 12ο ηλιακό και κάπου εκεί θα ηρεμήσει το μέσα σας, παιδιά. Η υγεία σας θα βελτιωθεί αν έχετε προβλήματα, η ψυχολογία σας θα ανέβει, το μέσα σας θα ηρεμήσει, δηλαδή θα νιώσετε μια γαλήνη, μια νιρβάνα, θα γίνετε βούδες. Αυτό είναι το μεγάλο δώρο που σας φέρνει ο Δίας στους Διδύμους με τον, και η Αφροδίτη σε τρίγωνο με τον Πλούτονα και κυρίως θα βοηθήσει και τα επαγγελματικά σας πάρα πολύ εννοείται. Αλλά αυτό το μεγάλο δώρο της γαλήνης, μαζί με αυτό το μεγάλο δώρο της γαλήνης, θα έρθει και το δώρο της γνώσης και το δώρο της δυνατότητας να συγκεντρώνεστε και να κάνετε καλές δουλειές μόνοι σας, αλλά και το δώρο της διέστησης. Όλο αυτό μαζί είναι ένα κομμάτι το οποίο, ναι, για εσάς τους καρκίνους είναι καλό. Και πάμε στα λιοντάρια που είναι ένα ζώδιο το οποίο είναι αντιφατικό, αλλά πολύ δυναμικό αυτό το μήνα. Δηλαδή αντιφατικό με την έννοια ότι έχει κάποιες πολύ δυνατές όψεις, Ερμής σε τρίγωνο με το ζώδιό σας, Άρη σε τρίγωνο με το ζώδιό σας, μια χαρά. Η γεννημένη βέβαια τις πρώτες μέρες έχετε τον Πλούτον απέναντι, έχετε ριζικές αλλαγές που είναι για καλό, αλλά τις περνάτε με κάποια σχετική οδύνη. Ευτυχώς είναι και ο Άρης σε τρίγωνο και ο Ερμής και βολεύονται τα πράγματα. Αυτή η πολυαστρία στον Ταύρο είναι δύσκολη, αλλά είναι στο 10ο ηλιακό σας, οπότε μπορεί να σας έρθει μια εξαιρετική ευκαιρία για μια πολύ ιδιαίτερη, πολύ καλή δουλειά και μια επιτυχία, η οποία βέβαια μπορεί να προϋποθέτει και ζήλες και ανταγωνισμούς και νεύρα και σπαστικούς ανθρώπους γύρω σας, αλλά μπορεί να σας αναδείξει. Ειδικά τα λιοντάρια που μπαίνετε στην πολιτική, πρέπει να πω, όπως και η ζυγή που θα... Όχι ζυγή, τα λιοντάρια που μπαίνετε στην πολιτική, νομίζω ότι θα έχετε πραγματικά πολύ μεγάλες επιτυχίες και θα κάνετε και καινούργιους φίλους που είναι πολύ σημαντικό, θα κάνετε καινούργιες δημόσιες σχέσεις με ανθρώπους δυνατούς που θα σας στηρίξουν. Τώρα, στα δύσκολα, ο Κρόνος του Συχθείς, τα λεφτά δεν είναι ανάλογα της πολύ καλής δουλειάς που κάνετε, αλλά τουλάχιστον ανεβαίνετε σε δόξα, το χρήμα πολύ εμείς σαν τη δόξα οδείς, ανεβαίνετε σε θέσεις, οπότε όσο και να ζορίζει ο Κρόνος, κάτι καλύτερο θα έρθει στα οικονομικά σας. Άλλωστε οι πλανήτες αυτοί, οι δύο στους Ιχθύς, ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας, κάνουν πολλά εξάγωνα στο μεγαλύτερο μέρος του μήνα με τους πλανήτες στον Ταύρο. Πάντως, τα γαλάκια για σας ξεκινάνε προς το τέλος του μήνα, που υπάρχει αυτό το υπέροχο τρίγωνο Δία Πλούτονα, που σε εσάς θα φέρει φίλους, καλές δημόσιες σχέσεις, προβολή, εύνοιες όσους ασχολείστε με μέσα μαζικής ενημέρωσης, πρωτοπόρες επιστήμες, υπολογιστές και πολιτικά συνδικαλιστικά θέματα. Και πάμε τώρα στους παρθένους. Τώρα, εσείς είστε λίγο περίεργοι, παιδιά, διότι από τη μία έχετε απέναντί σας τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα να σας ταλαιπωρούν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα ζώδιο που ταλαιπωρείται όσο δεν παίρνει, αυτό είναι η Παρθένος. Και τα ψάρια κατ' επέκταση, αλλά η Παρθένος ακόμα περισσότερο. Από την άλλη, έχετε έναν Άρη 150, καρμική σχέση, βέβαια είναι πολύ σεξουαλικός, εκεί που είναι, δεν λέω. Μπορεί να σας φέρει τίποτα καλά σεξάκια μαζί με τον Ερμή και με άτομα με διαφορά ηλικίας, δηλαδή λίγο μικρότερος, λίγο μεγαλύτερος, ή να βελτιώσετε τη σεξουαλική σχέση με το τέρι σας. Όλα αυτά είναι λίγο ζόρικα και με ένα περίεργο τρόπο ζόρικο είναι υπό μία έννοια για εσάς και είναι ζώρικος και ο Δίας στους διδύμους, γιατί σας κάνει ένα τετράγωνο και σας δίνει μια υπερβολή.
Ωστόσο, πάμε στο αλλά, και το αλλά είναι πολύ σημαντικό. Πολλοί πλανήτες στον Ταύρο, όλοι σε τρίγωνο με το ζώδιό σας. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Πλούτονας μέσα στον έκτο, που σημαίνει προσέχουμε την υγεία, αλλά απ' την άλλη κάνουμε και μεγάλες αλλαγές σε δουλειά, ζωή κτλ. Και οι πλανήτες αυτοί στους διδύμους μπορεί να είναι σε τετράγωνο, αλλά είναι στο δέκατο ηλιακό σας, που δείχνει μια επαγγελματική και κοινωνική άνοδο πολύ σημαντική. Επίσης, βελτιώνουν πάρα πολύ τα οικονομικά σας, που για εσάς τους... μισό λεπτά και να κατεβάσω λίγο το ρολόγιο, γιατί η αντιλιά είναι πλώση. Ναι, σκοτάδι πίσω δικιά μου, δεν πειράζει. Λοιπόν, σας βελτιώνει λοιπόν τα οικονομικά, που και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μέχρι τώρα βογκάγατε. Με τις εκλήψεις και όλα αυτά βογγίξατε. Τώρα αρχίζετε και παίρνετε λεφτάκια κι εσείς. Λοιπόν, περνάμε στους ζυγούς και θα σας πω ότι η αρχή του μήνα είναι αρκετά δύσκολη. Απέναντι σας έχετε τον Άρη και τον Ερμή, άρα νέες συνεργασίες, αλλά με ζόρια, με τσαντίλα, σχέσεις παθιασμένες που όμως δεν βγάζετε άκρη. Είναι πολύ μαχητικές, πολύ παθιασμένες για να μπορούν να έχουν ισορροπία, αλλά εντάξει, οπωσδήποτε υπάρχει ερωτικό στοιχείο έντονο. Πολλοί πλανήτες στον Ταύρο, με 150 για το ζώδιό σας, που πάει να πει ότι ζόρια και κυρίως σε θέματα υπαρξιακά, ποιος είμαι που πάω, τι αξίζει αυτή η ζωή και αυτές τις ιδέες που σκέφτεστε. Παρακατέβασα και δεν έχει φως καθόλου. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα το παρανέβασα. Ωραία, τι τραβάμε εμείς χορεύτρια. Μπα. Λοιπόν, να κάνω και εγώ έξω από ημέρα για να έχει φως. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, υπάρχουν και κάποια πολύ θετικά, τα οποία ξεκινάνε ήδη από τα μέσα του μήνα, διότι αρχίζετε και παίρνετε κάποια λεφτουδάκια. Και μην μου πείτε πώς δεν το θέλετε, τα θέτε και πώς τα θέτε. Αχ, Παναγία μου, πώς τα θέτε. Λοιπόν, σε αυτό βοηθάει και το τρίγωνο του δεύτερου ηλιακού σας, το Σκορπιό, με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα. Και προς το τέλος του μήνα, τσουκ, sky, ήλιος, Αφροδίτη, που είναι εκεί προς τα πηδά σας, Δίας και... Πλουτώνας τρίγωνα με το ζώδιό σας από τους διδύμους, που είναι στον ανατολιακό, άρα κάτι ευκαιρίες με ταξίδια, κάτι ευκαιρίες με εξωτερικό, κάτι love story με ξένους, ξένες, κάτι καινούριο που θα μάθετε και θα σας ανεβάσει τις μετοχές σας, πιο αισιόδοξη σκέψη, δυνατότητες να ξεφύγετε από τα τετριμένα και να πάτε σε πιο βαθιά πράγματα. Μπορώ να σας πω λοιπόν ότι από τα τέλη του μήνα η ζωή σας αλλάζει άρδιν προς το καλύτερο. Άρδιν όμως. Και ξεκινάει για εσάς περίπου ένας χρόνος που, αν εξαιρέσουμε τις μέρες τον Οκτώβριο που είναι μήνας εκλήψεων, θα είναι εξαιρετικά καλός. Ένας χρόνος τύχης λοιπόν για εσάς με αυτό το Δία στο ζώο. Και περνάμε στους Σκορπιούς, που εσείς πραγματικά όλο το μήνα είναι λες και κάποιος σας κάνει κάτι στον εγκέφαλο και σκέφτεστε δύο πράγματα. Σχέσεις, όπα, θόλωσε. Είναι θολά τα πράγματα. Σχέσεις, σεξ. Τι γίνεται, παιδιά? Έχουμε φουσκοδεντρίες λόγω άνοιξης, δεν ξέρω. Εμένα ακόμα δεν μου έχει προκύψει να σας πω την αλήθεια. Ελπίζω το Μάιο. Λοιπόν, θα τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Υπάρχει ένας Άρης στον Κριό και ένας Ερμής. Αυτός είναι στον έκτο ηλιακό σας, που σημαίνει ότι έχετε πολύ και σκληρή δουλειά. Μέσα στο Πάσχα, ρε παιδιά, έλεος δηλαδή. Από την άλλη, έχετε και κάποια θεματάκια στην υγεία, κυρίως στο κεφάλι, κάτι πονοκεφάλους, κάτι τσαλάδες, κάτι το αυτί μου, κάτι το μάτι μου, κάτι το δόντι μου. Αυτά τα δόντια πολύ τα φοβάμαι, παιδιά. Εμένα πάντα με πιάνουν τα δόντια, Πάσχα, Χριστούγεννα, 15 Αύγουστο, δηλαδή όταν δεν μπορώ να βρω δοντίατρο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, προσέξτε λίγο την υγεία και την ψυχολογία, τώρα τα κάτσε καμπανεβάσματα. Τώρα, όλη αυτή η πολυαστρία στον Ταύρο είναι στον 7ο ηλιακό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι σας προσεγγίζουν γκομενάκια, θηλυκά και αρσενικά, ανάλογα τις προτιμήσεις σας.
ή και χωρίς τις προτιμήσεις σας, δηλαδή που να σας πλησιάζουν του ιδίου φίλου άτομα, είτε είστε είτε δεν είστε straight. Λοιπόν, και να λέτε τι γίνεται ρε παιδιά, ξαφνικά ομόρφινα τόσο πολύ βαρέσω. Θα σας πω όμως ότι επειδή παρότι παίζουν εκεί πέρα ο Ήλιος, ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Δίας, τα λοιπά, παίζει και ο ουρανός, που σημαίνει ότι υπάρχει πολύ πάθος, αλλά δεν μπορούμε να αγγιηθούμε για τη διάρκεια. Άρα, ό,τι συνεργασίες κάνετε ή ό,τι σχέσεις κάνετε, που μπορεί να έχουν και πολύ καλό σεξ, γιατί προς το τέλος του μήνα όλοι οι πλανήτες περνάνε στον 8ο σας και σας φέρνουν δύο πράγματα, λεφτά και σεξ. Λεφτά και σεξ. Επαναλαμβάνω, λεφτά και σεξ. Και το έχω ξαναδεί εγώ αυτό το έργο, γιατί παιδιά στους διδύμους πάλι είχα πάρα πολύ καλό σεξ. Εν πάση περιπτώσει, άσχετο. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θα έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να κάνετε εσείς οι Σκορπιοί. Να τα παίρνετε λίγο ανάλαφρα τα πράγματα. Θα μου πείτε εμείς και ανάλαφρα χλωμό. Κι όμως, χρειάζεται, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτό το μήνα να παίρνετε από το κάθε δέντρο αυτό που, τον, καρπό, τον καλύτερο καρπό, και από κάθε άνθρωπο αυτό που σας χρειάζεται. Δηλαδή να γίνετε λίγο καθηκάκια. Μπορείτε να γίνετε, το έχω, είτε στο, το έχουμε στο DNA μας. Και να παίρνετε από τον καθένα αυτό που μπορεί να σας δώσει. Τι μπορεί να σας δώσει? Χαρά, προσωρινή, πάρτε τι. Καλό σεξ, πάρτε το. Με τις αντίστοιχες προφυλάξεις, εννοείται. Λεφτά, πάρτε τα. Είναι αυτό που λέμε, ό,τι μου δίνω εγώ το παίρνω. Ό,τι σας δίνω το παίρνετε. Χωρίς να κάνετε, χωρίς να, πώς το λένε, επενδύεται σε αυτούς τους ανθρώπους από τους οποίους παίρνετε. Δηλαδή παίρνετε πολλά, δίνετε λιγότερα έως και καθόλου. Ήρθε η ώρα να πάρετε κι εσείς. Γιατί μέχρι τώρα δίνατε, δεν παίρνατε τίποτα. Οπότε ήρθε η ώρα να πάρετε. Τέλος του μήνα που περνάνε οι πλανήτες στους διδύμους, εκτός από το καλό σεξάκι που σας βγαίνει, σας βγαίνει και το εξής. Λοιπόν, να τελειώσω καταρχάς με αυτό. Αν δεν κάνετε αυτό και αρχίσετε και μπαίνετε σε διαδικασίες αγαπώ, λατρεύω, πεθαίνω, κάτι θα πάθω, πω, ερωτεύτηκα, θα έχουμε κλαούνες μετά, αφήστε το. Pure sex και διασκέδαση, παιδιά. Παρακάτω είναι τα καλά για το, για το ερωτικό σας. Παρακάτω, σακάτω. Λοιπόν, τώρα, με όλους αυτούς τους πλανήτες μέσα στον 8ο ηλιακό σας, 20 σας έχονται λεφτά. Από πού θα μου πείτε? Πρώτα απ' όλα από κληρονομιές. Τώρα από πού θα κληρονομήσετε? Κάποιοι Σκορπιοί δεν γνωρίζω, αλλά από κληρονομιές. Δεύτερον, από κάποια επιδόματα, από μαύρα λεφτά, από ανθρώπους που θα σας υποστηρίξουν, από κάποιο τύπου ΕΣΠΑ, κάτι, τώρα δεν ξέρω αν θα μας δώσουν άλλα με αυτά που κάνουμε, από κάποιες δουλειές δηλαδή, ή από κάποια προγράμματα, ή από κάποιες, από αεριτζίδικα πράγματα θα σας πω, γιατί ο δίδυμος είναι αεριτζής. Κυρίως μέσα από, από την πώληση ιδεών και την πώληση επικοινωνίας θα οικονομήσετε εσείς. Και ίσως και από εμπόριο. Από την άλλη, προσέξτε τώρα εδώ, μπορείτε να κερδίζετε από αυτά που κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή είναι ο μήνας που πρέπει να σας κάνει καθήκια ο Μάιος, έτσι, ναι και καλά πρέπει να γίνετε καθήκια, αλλά χρειάζεται. Καθήκια τώρα σε εισαγωγικά το λέω, με την έννοια ότι πρέπει να κοιτάξετε λίγο παραπάνω το συμφέρον σας, αυτό. Για να κάνετε ένα, πώς το λένε, ένα ισοζύγιο της βλακείας του προηγούμενου διαστήματος. Λοιπόν, όταν λοιπόν θα μπείτε στη διαδικασία να... μπορείτε στη διαδικασία να διαφημίσετε άλλους ανθρώπους, να σπρώξετε άλλους ανθρώπους, να σπρώξετε προϊόντα άλλων ανθρώπων ή οτιδήποτε. Μην το κάνετε. Τσάμπα, πάρτε και εσείς το κάτι της. Έτσι, να πουλήσετε ακίνητα άλλων ανθρώπων. Ξέρω εγώ, πάρτε και εσείς κάτι. Τσιμπήστε και εσείς το κάτι της. Μην είσαστε περήφανοι. Πολλοί λένε, μας πούμε, πάρε και εσύ κάτι, πάρτε το. Σας είπα, αυτό το μήνα, ό,τι σας δίνουμε, να το παίρνετε. Λοιπόν, τα οικονομικά σας λοιπόν θα βελτιωθούν αισθητά και για ένα ολόκληρο χρόνο ο Δίας εκεί μέσα μια χαρά σας κάνει, παιδιά. Μια χαρά. Τώρα, επειδή έχουμε ένα Κρόνο και ένα Ποσειδώνα στον Πέμπτο, περνάμε στιγμές χαράς, περνάμε και στιγμές λύπης. Χαρμολύπη έχετε, θα έλεγα εγώ. Αυτή η χαρμολύπη του πάνω κάτω στα αισθηματικά και στο ψυχολογικά, μαζί με το θέλω να διασκεδάσω, αλλά δεν θέλω κιόλας, και βγαίνω να διασκεδάσω, αλλά στην ουσία δεν διασκεδάζω και μου τις πάνε όλα, θα ενταθεί λίγο λόγω του Κρόνου Ποσειδώνα, αλλά θα βοηθηθεί από την πολυαστρία στον Ταύρο, δηλαδή θα βρείτε κάποιο άλλο τρόπο να το ευχαριστηθείτε. Ίσως μάλιστα, τελικά, η ευχαρίστηση σε εσάς τους Σκορπιούς να δοθεί αυτό το μήνα μέσα από θελοντικές εργασίες,
αυτό δεν σημαίνει ότι πιαστείτε πάλι κορόιδα, μην αρχίσουμε πάλι τα ίδια. Να πείτε, να πάω να βοηθήσω σε ένα σύλλογο που κάνει, ξέρω εγώ, να πάω να βοηθήσω στον καθαρισμό δασών, λέμε τώρα. Κάτι το οποίο θα σας χαροποιήσει, η δουλειά σας χαροποιεί περιέργως. Ο χρόνος θέλει ευθύνες. Παίρνετε ευθύνες, αναλαμβάνετε, τις φαίνεται εις πέρας και χαίρεστε από αυτό. Ανομαλία, ανομαλία. Αλλά έτσι γίνεται δυστυχώς. Και το δεύτερο κομμάτι που πρέπει να προσέχετε είναι στα ερωτικά σας να είστε λίγο κοινικοί. Ωραία. Περνάμε στους τοξότες. Μάλιστα. Εδώ έχουμε να πούμε πολλά. Πρώτα απ' όλα, τοξοτάκια μου, έχετε έναν Ερμή και έναν Άρη σε τρίγωνο με το ζώδιό σας. Wow! Και στον πέμπτο ηλιακό που σημαίνει hot καταστάσεις, ερωτικές και για σας, όπως και για τους σκορπιούς. Η διαφορά είναι ότι εσείς όμως, επειδή θα μπουν οι πλανήτες στους διδύμους, μπορεί και να ράξετε κάπου. Μπορεί δηλαδή αυτό το hot το ερωτικό, από το πάω να κάνω ένα καλό σεξάκι, να σας βγει και σε μία σχέση. Why not? Για κάποιους τοξότες αυτό θα συμβεί. Εξαρτάται βέβαια και από το όλο οροσκόπιο και να μην ξεχνάμε και τους οροσκόπους. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι ανοίγει κάτι σεξουαλικό και μετά ανοίγει κάτι σε σχέση. Σημαντικό, πάρα πολλοί τοξότες που από τον Μάιο αυτόν μέχρι και για ένα χρόνο μπορεί να παντρευτείτε ή να ζήσετε με κάποιον άνθρωπο ή να τακτοποιηθείτε γενικώς συναισθηματικά. Αν δεν γίνει αυτό, θα κάνετε κάποιες πολύ σημαντικές συνεργασίες οι οποίες θα σας φέρουν και κάτι λεφτουδάκια, διότι όλοι αυτοί οι πλανήτες στον Ταύρο, καλός ή κακός, είναι και ο Πλούτωνας στις πρώτες μοίρες του υδροχώου, που ουσιαστικά ακόμα παίζει λίγο προς το δεύτερό σας, θα σας φέρουν λεφτάκια. Βέβαια δίνετε κιόλας, αλλά παίρνετε κιόλας. Και βέβαια ο μήνας αυτός έχει πολλή δουλειά, κάτι που δεν σας αρέσει σας. Το ξότο σας αρέσει να βγάζετε τα λεφτά πιο εύκολα, με τις ιδέες σας, με το μυαλό σας, με όλα αυτά. Λίγο ερητσίδικα σας αρέσει να τα βγάζετε τα λεφτά, δουλεύοντας πιο πολύ με το πνεύμα και λιγότερο με το σώμα. Αυτός όμως ο μήνας έχει πολλή δουλειά, αλλά τουλάχιστον θα αμυφθείτε. Θα αμυφθείτε. Τώρα, το μεγάλο πρόβλημα είναι ο χρόνος Ποσειδώνας στον τέταρτο, κάτι με σπίτια, κάτι με ακίνητα. Σας ταλαιπωρεί ή κάποιοι γέροι γονείς ή ηλικιωμένοι ή κάποιοι άτομα από την οικογένειά σας, τα παιδιά σας, δεν ξέρω ποιος, θα σας πάσουν τα νεύρα ως συνήθως. Αλλά μην δίνετε πολύ σημασία, διότι είναι πάγιο το πρόβλημα, θα κρατήσει κανένα χρόνο ακόμα, δεν το γλιτώνετε, αφήστε το να πάει στην οργή, μην το παίρνετε και πολύ στα σοβαρά. Και περνάμε στους εγώκερους, που είναι άλλο ένα ευνοημένο ζώδιο αυτό το μήνα, διότι όλοι αυτοί οι πολυαστρία στον Ταύρο, Ήλιος, Ερμής, Αφροδίτη, Δίας, Ουρανός, σας κάνει τρίγωνο. Κρόνος Ποσειδώνας σας κάνουν εξάγωνο, τι στην οργή θέλετε. Θα μου πείτε, κυρία Γεωργία, έχουμε και έναν Άρη και έναν Ερμή στις αρχές σε τετράγωνο. Και ειδικά ο Άρης είναι λίγο ζόριος. Ναι, είναι. Σε θέματα κινήτων κυρίως και σε θέματα οικογενειακά, εκεί τραβάτε το μεγάλο λούκι. Και επειδή είναι και ο Ερμής, κυρίως με τα παιδιά σας τραβάτε το μεγάλο λούκι. Αλλά ίσως θέτε και λίγο κι εσείς. Είτε γιατί τα έχετε παρακαλομάθει, είτε γιατί δεν τα έχετε καλομάθει καθόλου. Δηλαδή, επειδή είστε τον άκρο μη εγώκερη, ή μπορεί να τα έχετε παραχαϊδέψει και να σας έχουν καβαλήσει, ή μπορεί να τα έχετε παραμελήσει και να σας χρωστάνε τσαντίλα τα παιδιά σας και να τη βγάζουν τώρα με κάποιο τρόπο. Ωραία, τι να κάνουμε τώρα, συμβαίνουν αυτά. Προσέξτε όμως αν έχετε ακίνητα από τα οποία χρωστάτε, γιατί πρέπει να πληρώσετε ό,τι χρωστάτε. Έμφυα, τράπεζες, αυτά, τουλάχιστον δώστε κάτι, γιατί τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Ατυχήματα μέσα στο σπίτι, κλοπές, προσέξτε τες με τον Άρη και τον Ερμή, ειδικά στην αρχή που είναι ο κλεφταράς μέχρι τις 15. Όμως η πολυαστρία στον Ταύρο γίνεται στον πέμπτο ηλιακό σας, κάτι εκεί ερωτικό παίζει, κάτι τυχερό παιχνίδι μπορεί να βγει, πάρτε και ένα λαχιάκι, πάρτε κύριε λαχία, δεν σας χαλάει καθόλου. Ασχολείστε με πολλά δημιουργικά πράγματα που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Και μπαίνοντας οι πλανήτες στους διδύμους, τι σας φέρνουν, αλληλούια, λεφτά. Και επειδή κάνουν τρίγωνο με τον Πλούτωνα, ο Δίας εκεί, η Αφροδίτη και ο Ήλιος, μπορεί να είναι και πολλά λεφτά για κάποιους από τους εγώκερους. Άντε παιδιά, σε καλή μεριά, δώστε και σε εμάς τίποτα, όσοι πάρετε λεφτά, μου βάλετε και εμένα τίποτα στο κανάλι, έτσι, να λεβδίνουμε και τίποτα στον αστρολόγο. Είναι σαν το παλιό μπακτσίς, εσύ σου βαρακαλά νέα, πάρε και το ρεγάλο σου. Λοιπόν, τώρα, τα άλλα προβλήματα που έχετε είναι με κάποιους συγγενείς, αδέρφια, ξαδέρφια κτλ. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Και με κάποιους γείτονες που σας πάνε τα νεύρα. Αλλά επειδή εσείς οι εγώκεροι έτσι και αλλιώς είστε μονίμως γεννημένοι, τσαντισμένοι, και ο χρόνος με το Ποσειδώνα σας κάνει ακόμα πιο τσαντίλες, γιατί είναι στο τρίτο ηλιακό σας,
τι να σας πω, δεν είναι και κάτι καινούριο, νεύρα έχετε, ξεσπάτε στους άλλους, ευχαριστιέστε, σας περνάει. Και περνάμε στους μεγάλους ταλαιπωρημένους του Ζωδιακού, κακόμοιρα παιδιά, τους υδροχώους που έχουν περάσει όχι του Λιναριού τα πάθη, όχι του Σύσυφου και του Ταντάλου τα πάθη, θα έλεγα του Χριστού τα πάθη, για να μην υπερβάλλω κιόλας γιατί είναι και μεγάλη εβδομάδα, αλλά πραγματικά έχετε περάσει πάρα πολύ δύσκολα και αυτός ο μήνας έρχεται τουλάχιστον στο τέλος του να σας αποζημιώσει. Απ' την αρχή του όμως έχει κάποια καλά στοιχεία. Πρώτον, έχει έναν Άρη και έναν Ερμή στον Κριό, στον Τριτολιακό σας, προσέχετε βέβαια τα ατυχήματα, αλλά σας δίνει μια ενέργεια παραπάνω. Τσακώνεστε με κάποιους γείτονες, συγγενείς κτλ, αλλά για καλό είναι, πετάχτε τους από τη ζωή σας να τελειώνετε επιτέλους. Τώρα, όλοι αυτοί οι πλανήτες που είναι στον Ταύρο βοηθάνε κάπως τα οικονομικά σας που πάσχουν από τον χρόνο Ποσειδώνα. Αλλά από την άλλη τους έχετε μέσα στον τέταρτο ηλιακό που σημαίνει ότι πολύ δροχόοι, θα αλλάξετε σπίτια, κάτι θα κάνετε με σπίτια και δύσκολα και εύκολα τα πράγματα τα βλέπω εκεί. Δηλαδή για κάποιους ναι μεν ξεφορτώνεστε σπίτια, πουλάτε, τα σκοτώνετε επί της ουσίας, αλλά εντάξει. Για κάποιους άλλους όμως μπορεί να δείξει και μία ότι κάτι χάνεται σε σπίτι, κάτι χάνεται σε ακίνητο. Γι' αυτό και εσείς, όπως οι εγώκεροι, πρέπει ό,τι χρωστάτε σε σχέση με σπίτι να προσπαθήσετε να τον μπαλώσετε. Συγκεντρωθείτε. Επίσης, ζημιές προσέξετε στο σπίτι. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι κάποιοι από εσάς θα κερδίσουν και υποθέσεις που αφορούν σε σπίτια και θα ίσως να κάνουν και αγορές σε ακίνητα. Εξαρτάται από το σε τι φάση βρίσκεστε. Όμως, τα καλά ξεκινάνε από τις 21, μπαίνει ο ήλιος στους Διδύμους, μετά Αφροδίτη, μετά ο Δίας και κάνουν τρίγωνο με το πλουτονάκι σας. Δόξα τω Θεώ. Και πού θα βγει το καλό? Προσέξτε. Νούμερο 1. Με τα παιδιά σας. Κάτι καλό, πολύ χαρούμενο θα βγει με τα παιδιά σας. Νούμερο 2. Κάτι καλλιτεχνικό, κάτι ωραίο, κάτι που θα σας διασκεδάσει, κάποιο χόμπι που θα σας φτιάξει τη διάθεση, θα ανεβείτε. Όλο αυτό είναι καλό. Τρίτον, κανένας έρωτας που μπορεί να παίξει και να σας ανεβάσει. Κάτι ερωτικό, έστω και ένα φλερτάκι, δηλαδή είναι δεν είναι σοβαρό, σας ανεβάζει τη διάθεση. Και το κυριότερο, τυχερά λεφτά. Αν ο εγώκερος πρέπει μία φορά να πάρει λαχεία, εσείς κύριοι υδροχώοι πάρετε 10 φορές λαχεία. Δεν λέω να τζογάρετε, αλλά παίζετε ένα τζόκερ, ένα αυτό, που κάπου θα σας βγει σε λεφτά τυχερά αυτό, αυτές οι όψεις και τα λεφτά μπορούν να έρθουν μόνο από εκεί. Σας το λέω δηλαδή για να μην αρχίσετε και μου λέτε, μα ξέρετε και για Γεωργία μου, ναι, δουλειά μας ήρθε, κάτι μας ήρθε με αυτό το Δία, αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε τίποτα σε λεφτά. Τα λεφτά είναι κάπου στο λότο, κάπου στο τζόκερ, κάπου στα λαχεία, κάπου εκεί βρίσκονται τα λεφτά. Άλλα τυχερά λεφτά που μπορούν να σας δοθούν είναι με τη μορφή δώρου. Δηλαδή κάποιος φίλος σας να οικονομήσει και να σου πει πάρε και εσύ 5 χιλιάρια. Παίζουν και τέτοια. Λοιπόν, και πάμε στους τελευταίους που είστε οι θείες, οι οποίοι η πολυαστρία στον Ταύρο είναι βολική για σας. Βέβαια προσέχετε και εσείς λίγο την οδήγηση και τα αυτοκίνητά σας, αλλά έχετε κάποια ταξιδάκια, κάποιες μετακινήσεις, κάποιες πολύ καλές συναναστροφές, βοήθεια από αδέρφια, παρά τους καυκάδες που μπορεί να παίξουν, βοήθεια από συγγενείς και γείτονες, αλλά και καυγάδες. Ταυτόχρονα μια γιουβέτσια, όμως γενικά βγαίνετε ωφελημένοι. Επίσης, όσοι από τα ψάρια ασχολείστε με εμπόριο και τέτοια πράγματα, μπορεί να σας έρθουν χρήματα. Εμπόριο, μετακινήσεις, επικοινωνίες, διδασκαλία, όλα αυτά. Ακόμη, με τον Άρη και τον Ερμή τις πρώτες μέρες του μήνα παίρνετε κάποια λεφτουδάκια. Τα τρώτε βέβαια, δεν έχει σημασία όμως, τα παίρνετε, κάτι είναι και αυτό. Και φτάνουμε στην κρίσιμη στιγμή, την ωραιότερη στιγμή που μπαίνει ο Δίας, η Αφροδίτη και ο Ήλιος στους Διδύμους και κάνετε τρίγωνο με τον Πλούτονα, τον οποίο τον έχετε στο 12ο και σας έχει αλλάξει τα φώτα, είτε στην υγεία, είτε στην ψυχολογία, είτε στη δουλειά. Τώρα σε όλα αυτά τα πράγματα στρώνουν γιατί έχει το Δίας να τριγωνίσει. Άρα, υγεία, ψυχολογία, δουλειά πάνε προς το καλύτερο. Εκεί όμως που θα έχετε την πολύ μεγάλη τύχη είναι σε θέματα ακινήτων και οικογένειας. Τώρα, τι είναι τρόπο, δεν γνωρίζω. Θα σας κάσει κανένα ακίνητο, θα πουλήσετε κανένα ακίνητο, θα αγοράσετε κανένα ακίνητο, δεν ξέρω. Επίσης, πολύ μεγάλη βοήθεια θα πάρετε από τους γονείς σας ή από την οικογένειά σας γενικώς. Και όταν λέμε οικογένεια, μπορεί να είναι και ευρύτερη οικογένεια, δηλαδή οι άντρες, οι γονείς του συζύγου, οι γονείς της συζύγου.
τα αδέρφια του συζύγου, τα αδέρφια της συζύγου. Δεν ξέρω ποιος θα σας βοηθήσει, πάντως θα πάρετε βοήθειες και επίσης κατά τη στοιχεία λόγω δεκάτου θα σας έρχεται κάτι καλύτερο σε εργασία και ίσως μάλιστα να είναι και πάρα πολύ καλό, πολύ καλύτερο από ό,τι μέχρι τώρα. Αυτά τα νέα για όλα τα ζωδιάκια. Ωραίος μήνας γενικά ο Μάιος, όπως ακούσατε. Και κάπου εδώ σας αποχαιρετώ, γιατί πρέπει να προλάβω να κάνω δύο συνδρομητικά, τρία θέλω να κάνω, τουλάχιστον να προλάβω να κάνω τα δύο, πρώτου μπει η Μεγάλη Εβδομάδα, γιατί η Μεγάλη Εβδομάδα θα είμαι σε ρεπό. Θα ανεβάζω βίντεο τη Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά θα είναι πιο άλλο τύπο. Εντάξει, δηλαδή πιο... και κάτι αστρολογικά έτσι γενικά για τη Νέα Σελήνη, αλλά πιο light. Εντάξει, Μεγάλη Εβδομάδα είναι. Πάμε και στην Εκκλησία. Φιλάκια πολλά, γεια σας.